Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ντολμάδες, τόσο απλά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια αμπελόφυλλα. Χρειαζόμαστε ένα ματσάκι μικρό δυόσμο, άλλο ένα ματσάκι άνηθο. Χρειαζόμαστε δύο μικρά καρότα ή ένα μεγάλο. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία ντομάτα, μισό κρασό ποτήρι λάδι και λίγο αλάτι. Επίσης χρειαζόμαστε βεβαίως και ρύζι, χρειαζόμαστε γύρω στο μισό κιλό ρύζι. Πάμε να σας δείξω την υπόλοιπη διαδικασία. Παίρνουμε το ρύζι, το οποίο ρύζι είναι καρολίνα, έτσι, και το αδειάζουμε μέσα σε μία λεκάνη. Αμέσως μετά συμπληρώνουμε λίγο νερό ίσα ίσα να σκεπάσει το ρύζι και το αφήνουμε όση ώρα κάναμε τη διαδικασία των υπολείπων υλικών, δηλαδή γύρω στα 15 λεπτά. Πάμε στη συνέχεια. Παίρνουμε τα φύλλα, τα βάζουμε μέσα στο τσεκάλι με νερό ίσα ίσα λίγο λίγο να τα σκεπάσει και στη συνέχεια βάζουμε ένα πιάτο από πάνω ούτως ώστε να τα σκεπάσει. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν τα φύλλα να βράσουν, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν να βράσουν μεταξύ 3 και 5 λεπτά το πολύ, σιγανή φωτιά. Μετά τα βγάζουμε και είναι έτοιμα για να τα κατεβάσουμε, να τα τυλίξουμε, να τυλίξουμε το ρύζι, το μείγμα που θα έχουμε φτιάξει. Στη συνέχεια παίρνουμε την ντομάτα, το κρεμμύδι, τα καρότα, τα πλένουμε καλά και τα τρίβουμε εδώ στον τρίφτη. Σας δείχνω αμέσως μετά πώς είναι. Ορίστε λοιπόν το μείγμα όσον αφορά το κρεμμύδι, την ντομάτα και το καρότο. Τα άτριψα μέσα στη λεκάνη. Τώρα θα πιάσω να κόψω τον άνηθο, αυτόν εδώ, τις φούντες από εδώ και πάνω. Έτσι, θα πιάσω στη συνέχεια να κόψω και τον δυόσμο, τις κορυφές του από εδώ και πάνω και στη συνέχεια θα σας δείξω πάλι τη διαδικασία. Έκοψα τον άνηθο και τον δυόσμο. Έχουν μείνει λοιπόν αυτά εδώ. Αυτά εδώ μείνανε. Τα οποία θα τα βάλω στον πάτο του τσικαλιού για να δώσουν τη γεύση, τη μυρωδιά και το άρωμα στους ντολμάδες. Θα τα δείτε τώρα σε λίγα. Έβαλα λοιπόν τα κοτσάνια από το δυόσμο και από τον άνηθο στον πάτο του τσικαλιού. Στη συνέχεια θα βάζω πάνω γύρω-γύρω περιμετρικά τους ντολμάδες και τους χτίζω. Θα τα δείτε. Εδώ λοιπόν στο μείγμα, αφού έχω προσθέσει τα περισσότερα πράγματα, θα βάλω το λάδι, έτσι. Θα βάλω το λάδι, θα βάλω και αλάτι. Τόσο, φτάνει. Και θα προσθέσω και το ρύζι. Το ρύζι έχει σχεδόν πιει το νερό και έχει αρχίσει να εμφανίζεται το ρύζι. Δηλαδή έχει υπερβεί πλέον το νερό το ρύζι, το έχει πιει. Οπότε θα το προσθέσω τώρα στο μείγμα. Έτοιμο λοιπόν το μείγμα με το ελαιόλαδο, το ρύζι καρολίνα, αυτό το έχουμε αφήσει να μουλιάσει 15 λεπτά, τον άνηθο, το δυόσμο, την ντομάτα, το κρεμμύδι και δύο καρότα. Και λίγο αλάτι βεβαίως, έτσι. Τώρα είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να παίρνω ένα-ένα τα φύλλα, να παίρνω τη γέμιση με το κουταλάκι και στη συνέχεια να τοποθετώ στο τσικάλι. Θα σας το δείχνω. Θα σας δείξω και πώς τυλίζουν τα φύλλα τώρα. Ναι, ναι, τώρα θα το κάνω, στα πρώτα φύλλα, βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε να σας δείξω πώς θα τυλίζετε τις ντολμάδες. Παίρνουμε λοιπόν το φύλλο, όχι έτσι, το λύχι του, τα νεύρα του φύλλου εδώ πέρα θα είναι από κάτω. Το απλώνουμε λοιπόν κάτω, εδώ, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, το βλέπετε, και πάμε και παίρνουμε από εδώ λίγο μείγμα, ένα κουταλάκι μείγμα. Το βάζουμε εδώ. Okay. Μετά το κάνουμε έτσι, το βλέπετε, έτσι, και στη συνέχεια έτσι, μετά το κάνουμε έτσι και είναι έτοιμο το ντολμαδάκι μας. Τώρα πάμε να τοποθετήσουμε, εδώ τοποθετούμε εδώ μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα το γεμίσουμε όλο. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Λοιπόν, αυτό εδώ είπαμε είναι το φύλλο και δεν το βάζουμε ποτέ από την πλευρά που είναι τα νεύρα, που είναι τα... Αυτά εδώ δεν ξέρω πώς λέγονται. Το βάζουμε από την άλλη. Το απλώνουμε λοιπόν εδώ το φύλλο και πάμε να πάρουμε. Ακολούθησα, σε παρακαλώ, μπράβο. Και πάμε να πάρουμε ένα κουταλάκι μείγμα. Το βάζουμε λοιπόν εδώ στη μέση και το κάνουμε ως εξής. Ορίστε, βλέπετε. Έτσι, σαν φάκελο δηλαδή. Έτσι και στη συνέχεια το κάνουμε έτσι. Να το. Έτοιμο το ντολμαδάκι μας. Και πάμε και το ακουμπάμε εδώ πλέον. Αυτά εδώ τα βάζουμε για νοστιμιά, είπαμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι οι ντολμάδες χτίζονται μέσα στο τσικάλι και προχωράμε. Θα σας το δείξω μόλις γεμίσω όλο το τσικάλι.
Το τσικάλι μας γέμισε. Είναι έτοιμο να πάμε να του βάλουμε ένα κρασοπότηρο λάδι, να του βάλουμε νερό, να του βάλουμε το πιάτο από πάνω και να το βάλουμε στη φωτιά. Θα σας το δείξω αμέσως μετά. Πάμε τώρα να βάλουμε το ελαιόλαδο, ούτως ώστε να του βάλουμε και το νερό. Θα βάλουμε τώρα το πιάτο από πάνω, έτσι. Οι ντολμάδες έτσι ψήνονται με ένα πιάτο από πάνω για να τους συγκρατεί. Πρέπει να χοχλάζουν, να βράζουν δηλαδή σε χαμηλή φωτιά, ώστε να μην σηκωθούν, να φύγουν από τη θέση τους και ξετυλιχθούν έτσι. Οπότε έχοντας το πιάτο και χαμηλή φωτιά, διασφαλίζουμε ότι δεν θα ξετυλιχθούν. Θα βάλουμε τώρα νερό και στη συνέχεια θα προσθέσουμε και λίγο αλάτι πάνω στο νερό. Λοιπόν, στη συνέχεια θα σας δείξω πότε θα είναι ψημένοι. Λοιπόν, οι ντολμάδες μας τώρα είναι έτοιμοι για ψήσιμο. Τους έχω βάλει, έχω προσθέσει το νερό. Βλέπετε ότι που φτάνει το νερό γύρω από το πιάτο. Βλέπετε, έχω βάλει και ένα ποτήρι κρασοπότηρο γεμάτο λάδι. Έχω βάλει και λίγο αλάτι και έχω ανάψει το μάτι. Λοιπόν, όταν ξεκινήσουν σε σιγανή φωτιά να βράζουν μέχρι να πιει το νερό, να βλέπω ότι το νερό τελειώνει, τότε είναι έτοιμοι οι ντολμάδες μας. Σηκώνουμε και το πιάτο και δοκιμάζουμε ένα. Αν είναι εντάξει, τους κατεβάζουμε, αδειάζουμε το τυχόν νερό που τυχόν ελάχιστο να έχει μείνει στον πάτο και είναι έτοιμο πλέον για να τους σερβίρουμε και να τους φάμε. Καλή σας όρεξη και καλή επιτυχία! Λοιπόν, οι ντολμάδες μας ψηθήκανε, είναι έτοιμοι, θα τους αφήσουμε να μαρουβήσουν λίγο τώρα, δηλαδή θα κλείσω το καπάκι και τους αφήσω εκτός φωτιάς, ούτως ώστε να περάσει ένα μισάωρο και μετά θα είναι έτοιμοι για κατανάλωση. Λοιπόν, καλή επιτυχία στους δικούς σας ντολμάδες και εμείς καλή όρεξη. Ευχαριστούμε, γεια σας και επίσης μην ξεχνάτε, κατά τελευταίο επισκέπτεστε το site ipy.gr.